Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε σε έναν ακόμη αγώνα μπασκετάκι Summer League. Σήμερα η αναμέτρηση είναι μεταξύ του Αδάμαστο και του Διενή. Όπως φαίνεται, βρισκόμαστε στη 10 στο κλειστό γήπεδο του Εμπόσμου Θεσσαλονίκης και η ώρα είναι 9.30. Κάποιες μικρές καθυστερήσεις πριν την έναρξη του αγώνα. Ξεκινάμε με το τζάμπολ. Θα παίρνει επίθεση και κατοχή ο Διγενής. Έχουμε το πρώτο σουτ για τρεις. Επιθετικό rebound. Θα ξαναμπεί στην άμυνα. Θα προσπαθήσει ξανά από το επιθετικό rebound. Αλλά μπάλα εκτός ορίων. Και αλλαγή κατοχής. Επίθεση για τον Αδάμαστο. Και δικαίωμα δεύτερων βολών για προηγούμενο μας. Πρώτη δεύτερη βολή είναι εύστοχη και έτσι έχουμε τον πρώτο πόντο στο σημερινό αγώνα, 0-1. Η δεύτερη βολή παρόλα αυτά. Θετικό rebound, ξανά η πόδια, αλλά αμυντικό rebound. Απόπειρα για τρεις, θα στάρει παίκτης του Αδάμαστου στην επίθεση του, αλλά δεν θα καταφέρει να σκοράρει και έχουμε την επίθεση του Διγενή. Θαλασσίνος Θανάσης πάσα. Στα 11 Θαλασσίνος Θανάσης ξανά. Ζυγίζει επιλογές, ψάχνει. Θεματικής ο πάσα. Μια δύσκολη πάσα, μια δύσκολη κίνηση. Προσπαθούσαν να βγάλουν οι παίκτες, αλλά δεν καταφέρανε και έτσι κατοχή έχει ο Αδάμας στο δικό μας στην επίθεση. Έχουμε σύντ για 3. Και εύστοχο σουτ από Ρακοσάρης Γιάννης. 0-4 για 4 πόντους στο ρίγκι του Αδάμαστος. Επιθετικό rebound για τον Διγενή και δεύτερη προσπάθεια, όχι όμως πάλι δεν καταφέρει να καρποφορήσει και περνάμε σε επίθεση του Αδάμαστου. Ραγιοσάρης θέλει να το πάρει, θα δώσει το σουτ για 3 και άλλο ένα σερί τρίποντο εύστοχο από Ραγιοσάρης για τον Αδάμαστο. 0-7. Αμυντικό rebound. Κατάφερε να βρει το στόχο του και δύο ακόμη πόντι για τον Αδάμαστο. 0-9. Ένα σουτ για 3 από Θαλασσίνο Θανάση. Μαυρίτης Μιχάλης μόνος του κάτω από την μπασκέτα καταφέρει να σκοτωθεί και να σκοράρει δύο πόντους. 0-11.
για την ομάδα του Αδάμαστο. Εκτός ορίων από τελική αφή αυτού του διεγενής. Το σούτ αλλά επιθετικό rebound καταφέρνει να σκαταλάβει στην επίθεση του. Και για τρεις θα επιθέτει στα σκάρια. Το πρόγραμμα αυτού δεν θα καταφέρει πάρα όλα αυτά να σκοράρει τους κόντους. Πάσα για τον Θαλασσίνο Φανάτη. Δικαίωμα 2 ελευθερών βολών, κερδίζει τώρα ότι κατάφερε να σημειώσει πόντους στην κίνησή του. Καμία από τις δύο βολές δεν είναι εύκολη, παρόλα αυτά ο Θανάσης καταφέρει να πάρει τώρα το rebound, θα σκεφτεί ξανά να σουτάρει, ξανά επιθετικό rebound από την ομάδα του Διγενή. Φάουλ και συνεχίζει να έχει κατοχή και επίθεση ο Διγενής. Έχουμε τους πρώτους πόντους για την ομάδα του Διγενή. Ο οποίος κατάφερε να σκοράρει το 16. Το 66, συγγνώμη, ο Σαντής Γιώργος. 2-13 παρόλα αυτά, μετά την επίθεση του Αδάμαστο αυτού. Μετά
δεν ήταν εύστοχο στην επίθεση του Διγενή. Με 4 λεπτά ανεπολίπονται περίπου, 4 λεπτά ανεπολίπονται για τη λήξη του πρώτου δεκαλέπτου. Παίρνε 2-17 με 15 βαθμούς προηγείται ο Αδάμαστος. Έχω μια κίνηση. Είναι ένα σουτ και τρίγωρη αντραπιαία αντεπίξη. Thank you.
τελειώσει το 20 του αγάμος του ο Μεχασάρης. Yeah.
πόντους για τον Διγιανή. Αντεπίθεση από την ομάδα του Αδάμαστου. Κιούκας, θέλω το κενό. Και απαντάει με 2 πόντους κάτω την Αντιμπέλη Βασκέτα, 6-32. Πείτε στα άδωμα, στο κουβάλα για το βάζι. Ο Πολυμέλης συμπληρώθηκε την επίθεση. Ξέρω τις επιλογές του. Μαντσούρ Μισελ Μισελ, συγγνώμη, το... Το 12 είναι ο Μαντζούρ Μισελ. Υπάρχει δεύτερο 12 στην ομάδα του Αδάμαστου, το οποίο είναι ο Πολυμένης. Αμέσως πρέπει να φάσει λοιπόν στο δεύτερο Αδάμαστου, πως ότι έγινε από τον Πολυμένη. Όντως και τα δύο τρίποντα του προηγούμενου δεκαλέπτου έχουν γίνει από τον Μαντζούρ. Σε την επίθεση αυτή έχει κερδίσει η δικαίωμα διαλογών βολών, ο Διογέννης, τις οποίες θα εκτελέσει ο Γιώργογλου. Και το σκορ είναι 6-34 με τον Αδάμαστο να προηγείται. Πρώτη ελεύθερη βολή είναι εύστοχη. Η δεύτερη βολή όμως δεν είναι εύστοχη. Επίθεση, Μαντσούρ Μισελ θα σκάθει για 3. Αμυντικό rebound. Έψιμο. Γρήγορες πάσες και το shoot από Πολυμένη. Για 3, το οποίο θα δώσει 3 ακόμη πόντους στην ομάδα του Αδάμαστου, 7-37. Ο Κιούκας στην επίθεση του Αδάμαστο. Πρώτη ελεύθερη βολή είναι εύστοχη. 7-38. Thank you.
πίεση. Κάσαν τα σούτ. Με δύο θα απαντήσουν. Δώσεις φανάσεις μετά την ασίστ. Θα προσπαθήσει ένα σούτ. Δεν καταφέρει ασκάρα τους πόλους. Αντεπίθεση λίγορα τα δάμα. Στα απόπειρα για έφυνο διασμό. Αλλά μια μακρινή πάσα προωθημένη, την οποία δεν προφταίνει. Το 10. Ο Κωσίγκης θα ακουστήσει την καταφύγη της αδάμωσης. Καμπαλαγές και επίθεση του Διογενής. Τον Διγενή, συγγνώμη. Από τον Θαλασσινό Θανάση, το οποίο όμως εκεί στην Ευρύ Στουργιανή, αλλά έχουν την rebound και τους πόντους που σημειώνει τα λοιπά σε τις δύο πόντους κάτω για να γίνει τα μπασκέτα. Μαρσέλ Μισελ. Εδώ στη δεύτερη μεμένη, ο οποίος θα σκοφεί για δύο. Σαντής. Μετά το άσχημο σουτ. Από τον Γιώργο θα πιάσει ο Θαλασσινός Θανάσης και θα δώσει τους πόντους. 15-45 για 30 πόντους προηγούνται. Αλλά μόλις με το τρίποντο του Κεσίδη θα περάσουν μπροστά για 33 πόντους. 15-48 για τον Αδάμωστο. Θαλασσινός Θανάσης. Φεραλία. Ανοίγες τη διαφορά. Πολυμένης προσθέσεις για 3 στην επίθεση του Βαρνάμαστου. Εκεί όμως θα... Εκτός και έχουμε επίθεση επιταθαμίχτης, δεν είναι και επίθεση του Γενού. Δεδόπουλος. Συνσύνδεις, τρόπος στον πάσα, δεύτερη πάσα, καταλήγει στα χέρια του Μανσούρ. Θα απαντήσουμε ένα τρίποντο. Για την επίθεση του rebound. Πότε για κλέψιμο.
καταλήξει σε βολές. Το φαλ πήγε πριν την δικιά μου διαβολών. Η πρώτη βολή είναι εύστοχη. Και η δεύτερη βολή είναι εύστοχη, 21-51. Εσύ της για τρεις. Πάμε στο δρόμο που καταφέρει για μηνικό rebound. Και στην άμυνα διγενής. Ένα όμορφο lay-up. Όμορφο lay-up από τον Γιώργο Γλου. Επίσης, την οποία ήταν έφτασος, κερδίζοντας συνολικά τρεις πόντους με αυτή την επίσης για τους λιγότερο από 40 δευτερόλεπτα υπολείπονται για τη λήξη. Τώρα είναι 24-53. Φάουλ κατοχή για τον αλλά και επιθετικό, γιατί όπως φαίνεται η τελευταία επαφή ήταν από παίκτη του ανώμαστου και άρα έχουμε κατοχή για τον Διγενή. Διγενή, χάσουμε μέσα στην αντίπαλη άμυνα. Σαντής, έκανε το σούτ, δεν θα καταφέρει να... Έχουμε τη λήξη του δεύτερου δεκαλέπτου, 24-56. Μια μικρή τεχνική σχολή στην κάμερα, θα σας δεκάθουμε στα δεύτερα λεπτά. Αλλά βρισκόμαστε ακόμα στην επίθεση του αδάμας του, στο τρίτο δεκάλεπτο, μόλις η λήξη του δεκάλεπτου, 9-35 λεπτά. Δηλαδή μόνο μια επίθεση του αδάμας του στάθηκε, η οποία κατέληξε σε καλά. 4-58 είναι η βαθμολογία. Σούζα από τον Διονύ. Στο αρχικό rebound καταλήγει η μπάλα στο 0-0, ο οποίος προσπαθεί να σηκωθεί να σουτάρει, αλλά δεν τα καταφέρνει. Παρ' όλα αυτά, λόγω φάουλ, δεν την καταφέρνει και έτσι κερδίζει το μάτι δεύτερο μπαλό. Στο 4-58, με τον Αδάμα στον προηγούμενο.
Έστωχε. Δεύτερη δεύτερη βολή, παρόλα αυτά είναι έστωχη. Είναι ένα ακόμη ποντό στην ομάδα. Επίθεση του Διγενή, Καλασίνο Θανάσης. Πάσε και το σουτ για τρεις από Γιώργο Βουλο, ο οποίος δεν τα καταφέρει. Εκτός ορίων, Γιώργου, την κατοχή. Σαγκοράφος θα προσπαθήσει για το σουτ. Μετά από αυτή την πολύ έντονη επίθεση, έτσι, με μεγάλη ορμή που είχε διγενή, θα προσπαθήσει για το σουτ, αλλά δεν θα τα καταφέρει και στην προσπάθεια του για προσωπικό rebound θα δώσει, θα στείλει την μπάλα εκτός ορίων. Στην επίθεση του Αδάμας που έχουμε ένα σουτ το οποίο είναι για τρεις και είναι εύστοχο. Απόπειρα αντεπίθεσης και κλέψιμο και άρα ξανά επίθεση στο Αδάμας. Κατευθείαν απαντάνε σε αυτό η 29-63.
μετά από αυτές τις δύο φάσεις. Βλέψουμε από Γεργόπουλος. Στα σκοσμένα λέει άντρα μετά το κλέψιμο μετά την πάσα. Η ασίστια να δώσει δύο πόντους. Στον Βιέννη. Yeah.
Θετικό rebound. Στα χέρια του Μιλουλάη μπάλα θα σκοθεί για δύο. Θα απαντήσει στην επίθεση του Αδωνόστο. 33-66. Επίθεση που δεν γίνει Θαλασσίνας Θανάσης κατεβάζει την επίθεση. Πρώτη ελεύθερη βολή. Είναι εύστοχη. 37-68. 36-68, συγγνώμη. Δεύτερη ελεύθερη βολή επίσης είναι εύστοχη. 37-68. Από το Λέος Δημήτριος για τον Αδάμαστο. Βεδόπουλος και Θαλασσίνος Ανάσης για τρεις. Σκοράρι, 41 από το τρίποντο. Είμαι σπάσης Μιλωνάς και από την τώρα από ένα λεπτό απομένει για τη λήξη του 3 δεκαλέπτου. Βεδόπουλος για 3. Εκθετικό rebound του Θαλασσίου. Θα το χάσει το rebound. Και άμα φορά να δέρω την assist από την ομάδα του Αδάμαστου, Κεσίδης και Μανσούρ. Με τον Μανσούρ να πιστοποιεί τους πόντους τους οποίους δεν σκόραρε ο Κεσίδης. 40-74 με 23 δευτερόλεπτα να απομένουν. Yeah.
πάει το σούτ για 3. Και με το lay-up για 2 πόντους. Θα μετρήσει το καλάθι και δικαίωμα μιας ελεύθερης βολής κερδίζει ο Θαλασσινός Θανάσης. Τέσσερα και έχουμε την αντεπίθεση. Το αδόμαστο η οποία λίγη χωρίς πόντους. 42-74, λίγη το τρίτο δεκάλεπτο του αγώνα. Και πάλι μαζί σας για το τέταρτο και τελευταίο δεκάλεπτο του σημερινού αγώνα. Με επίθεση του Διγιαννή. Ένα σούτ με τρεις, το οποίο είναι άστοχο, καταλήξαμε στο rebound. Επίθεση του Αδάμαστο. Rebound, μακρινή πάσα. Ένα lay-up που θα φέρνουνε να σημειώσουνε. Το είπε Χριστού Δεδόπουλος για 3. Θα απαντήσει ο Δεδόπουλος με ένα τρίποντο. 47-74. Μανσούρ για 2. Για δεύτερη φορά να σκεφτεί και να βάλει καλάθι Κολεύ, αλλά η δεύτερη φορά θα αναχαιτιστεί από φάουλ, το οποίο όμως χαρίζει το δικό μου δεύτερο βολόν. Πρώτη βολή, αστοχή. Μετά την επίθεση που έχει μετά το Διγιαννή, κλέψιμο από Διγιαννή. Με δύο πόντους για τον Διγιαννή.
49-76. Έκανε διαφορά. Μανσούρ. Θα φανταστεί για 3 στο στοχή. Αμυντικό rebound. Θα πήρε στο διγενή. Δεν το σας κολλές. Εδώ θα το φτιάσει. Πόσα Νεδόπουλος. Για τρεις. Δεν θα καταφέρει να συμπληρώσει τους πόντους. Θα δεχτεί για τον Αδάμος Παδόμος. Ο Βρουσούδης κερδίζει το δικαίωμα διάλο στραβολόν μετά από φάουλ. 49-76 το σκορ. Rebound, Νεδόπουλος. Θα σημειώσει 2 πόντους, 51-77. Πίσω Αδάμος, Μανσούρ. Κούτες, Μανσούρ. Για 3. Από Κυσίδης.
Ανδρέας με 3 πόντους. 51-85. Και θα έχει μια δεύτερη ευκαιρία και αυτή τη φορά δεν θα σκοτήσει.
Θαλασσινός Θανάσης. Θα για το lay-up. Δεν θα καταφέρει να το βάλει, αλλά κερδίζει το δικαίωμα. Για δύο ελεύθερες βολές. Πρώτη ελεύθερη βολή είναι εύστοχη. Δεύτερη ελεύθερη βολή δεν είναι εύστοχη, αλλά Θαλασσινός Κώστας παίρνει το τελευταίο rebound, προσπαθεί να σουτάρει, δεν τα καταφέρνει παρόλο αυτό και έχουμε με την core rebound. Αλλά εκεί κατοχή και παίζουμε. Ένα ωραίο lay-up. Ένα μισή λεπτό έχουν βγει στο αγώνα, το σκέφτεται 56-91. Για τρεις θα κάνει ένα σουτ και θα τοποθετήσει το καλάθι ο Θαλασσινός Θανάσης για την ομάδα των Διγενή. Το σκέφτεται στην επίθεση του Αδάμαστου. Άντιση ήταν ένα lay-up μετά από assist. Σχόλος επίθεση του Αδάμαστου. 54 θερόλεπτα υπολείπεται για την λήξη του αγώνα. 61-91 είναι το σκορ. Κολυμμένης για δύο. Αμπέρ Μπάουντ, Γιώργο Μπλουρ. Κολλημένης με ένα lay-up. Δεν θα καταφέρει. Πριν ολοκληρωθεί η επίθεση, οι δύο παίκτες φαίνεται ότι αποφασίζουν. Και αυτή είναι η κόρνα της λήξης του αγώνα. Ο αγώνας λήγει με βαθμολογία 63-91 και η νικητή ομάδα είναι ο Αδάμαστος.